Ο πατέρας έχει εξοργιστεί με την πτώση. Ο σωτήρας, καθώς οι άγγελοι του σκότους εκδιώκονται, οδηγεί τους προπάτορές μας έξω από την Εδέν. Περιστοιχισμένος από φρουρά αγγέλων που φρενούν, ο σατανάς ξυπνά τώρα την αμαρτία, τον θάνατο και την κόλαση, να γιορτάσουν μαζί του τη γέννηση του πολέμου και της δυστυχίας, ενώ το λεοντάρι αρπάζει τον τάβρο, την τίγρη, το άλογο και ο γήπας και ο αετός παλεύουν για το αρνί. Η ουράνια ανταρσία του υπερφύαλου ιοσφόρου, η εξορία του στη σκοτεινή άβυσσο και η συνέπεια, η πτώση του Αδάμ, αποτελούν την αφετηρία της ερμητικής φιλοσοφίας, γιατί αυτές οι δύο κοσμικές καταστροφές γέννησαν το αρχαίγωνο χάος των στοιχείων που αποτελεί την πρώτη ύλη για το έργο. Ο καλλιτέχνης επομίζεται το υπεράνθρωπον χρέος να ξαναφέρει αυτόν τον σκοτεινό όμορφο όγκο στην πρωταρχική παραδείσια κατάστασή του μέσα από την πλήρη εξαήλωση. Είναι σαφές ότι η γη, όπως πλάστηκε αρχικά από τον Θεό, ήταν πλήρης και τέλεια και όμοια με τη φύση και την αρετή της φιλοσοφικής λύθου. Μετά την πτώση του ανθρώπου, ο Θεός οργίστηκε και καταράστηκε την κόκκινη γη. Η λέξη Αδάμ από το εβραϊκό ανταμάχ, κοκκινόχωμα, αναφορά στο κόκκινο χρώμα της λύθου. Κατέστρεψε τις εσωτερικές αναλογίες της, έκανε την ομοιογένεια ετερογένεια και πάλι την άλλαξε, οδηγώντας τα στοιχεία σε μια αποκρουστική συγχώνευση της ύλης, από όπου επακολουθεί η φθορά και ο θάνατος. Julius Sperber, στο Deutsches Theatrum Chemicum, 2 Νιρεμβέργη 1730. Σύμφωνα με τον μυστικιστή Ιάκωβο Μπέμε, που γράφει στις αρχές του 17ου αιώνα, ο εσφόρος άναψε τη φωτιά στη φύση, προκαλώντας την οργή του Θεού με την αλαζονία του, και η γλυκύτατη αγάπη που ξεπήδησε από τον κεραυνό της ζωής έγινε κεντρή θανάσιμο, ο πυλός έγινε πέτρες τραχές, οίκος δυστυχίας. Μπέμε, Aurora, 1612. Η πτώση του Αδάμ προκάλεσε και την πτώση του ανθρώπου από την αρχαίγονη εσωτερική ενότητα στον εξωτερικό κόσμο των αντιθέτων. Σύμφωνα με τις καβαλιστικές διδασκαλίες που περιλαμβάνονται από τον Παράκλησο και τον Μπέμε, ο πρώτος Αδάμ ήταν ανδρόγυνος, ήταν άνδρας και μαζί γυναίκα και εντελώς καθαρόαιμος. Μπορούσε να πολλαπλασιάζεται παρθενογενετικά κατά βούληση και το σώμα ήταν έτσι φτιαγμένο που μπορούσε να περνά μέσα από τα δέντρα και τις πέτρες και θα του ήταν εύκολο να βρει την ευγενή φωσφόρο λίθο, τόσο εύκολο σαν να ζητούσε μια απλή πέτρα για να χτίσει. Μπέμε, Βομντρίφαφεγεν, Λέμπεν, Άμστερνταμ, 1682. Το θηλυκό αναπόσπαστη ουσία του Αδάμ πριν την αποχωριστή στον ύπνο του ήταν η ουράνια νύφη του, η σοφία. Ο Μπλέκ την αποκαλεί εκπόρευση. Όταν ο Αδάμ φαντάστηκε τον εαυτό του στον έξω κόσμο μετά την πτώση, απαρνούμενος το αστρικό του σώμα για να γίνει μια σάρκινη προνύμφη, η σύντροφος και η μήτρα του τον εγκατέλειψε. Τώρα πια η ύπαρξή του είναι σκιώδης και μη πραγματική, ένα φάντασμα, το αρσενικό κομμάτι. Οι ψηλά αφηρεμένες ιδέες του Ιακώβου Μπέμε και η παραλυρηματική γλώσσα του ενέπνευσαν διάφορες εικόνες σε ένα θεοσοφιστή της Νιρεμβέργης που ήταν εγκατεστημένο στο Λονδίνο, τον Διόνυσο Φρέερ, 1649-1728. Ο Μπλέικ θεωρούσε τις εικόνες του Φρέερ εισάξεις των οικαστικών επιτευγμάτων του Μιχαλάγγελου. Τα εμβλήματα που ακολουθούν και αναφέρονται στην πτώση του Ιοσφόρου και του Αδάμ αποτελούν μέρος του έργου «Ιερογλύφικα Σάκρα», που δημοσιεύθηκε το 1764 ως παράτημα στην τετράτομη αγγλική έκθεση των κειμένων του Μπέμε από τον William Locke. Η αρχική κατάσταση δείχνει την έδρα της Αγίας Τριάδος και τις φλόγες των αγγελικών στρατιών, που χωρίζονται στις ιεραρχίες των αρχαγγέλων Μιχαήλ M και Ουριήλ U. Η τρίτη και ανώτατη ιεραρχία είναι κενή, γιατί ο προηγούμενος ένικός της, ο εκπρόσωπος του Ιησού, διέπραξε την εσχάτη προδοσία με το πείσμα και την αλαζονία του. Ο εσφόρος ανεβαίνει, οθούμενος από το αλαζονικό πείσμα του, αλλά ο Μιχαήλ και ο Ουριήλ τον γκρεμίζουν και τον ρίχνουν στο πυρ. 4. Οι 7 αριθμοί αναφέρονται στα 7 πνεύματα του Θεού.
Αυτά κατά τον Μπέμε ενσαρκώνουν τις 7 ιδιότητες όλων των πραγμάτων και τις 7 δυνάμεις που δρούν σε κάθε φυσική διαδικασία. Εδώ ο Φρέερ δείχνει πως χωρίζονται σαν κύτταρο στη σκοτεινή σφαίρα της οργής και στη φωτεινή σφαίρα της αγάπης. Το τέταρτο πνεύμα, το πυρ, είναι άξονας και κεντρικό σημείο αυτού του διαχωρισμού. Το σύμβολο για την επανένωση, γνωστό στη Ινδία ως Sri Yantra, που σημαίνει την πλήρη αλληλοδιείσδυση των φύλων, θεωρούνταν από τους μαθητές του Μπέμε σύμβολο του Χριστού, επειδή εκείνος σαν άλλος Αδάμ αποκατέστησε τον αρχαίγωνο ανδρογυνισμό του πρώτου Αδάμ. Για τον λόγο αυτόν ο Χριστός έγινε άνθρωπος μέσα στο κομμάτι της γυναίκας και ξανάφερε το κομμάτι του άνδρα στην Ιερή Μήτρα. Αυτό που έδωσε τη δύναμη να ταξιδέψει προς τα κάτω, να συντρίψει τις πύλες του Άδη, να νικήσει τον θάνατο και να αναστηθεί, εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία του Μιχαία 2.13. «Και εξήλθεν ο βασιλεύς προπροσώπου αυτών, ο δε Κύριος ηγήσεται αυτών». Ο πατάξας των Όφιν είναι τώρα πια ενθρονισμένος στην τρίτη ιεραρχία που είχε απομείνει κενή μετά την πτώση του Σατανά. Αυτός που ενσαρκώνει το θαυματουργό φίδι του Μωυσή, το αληθές βάμα, έχει συντρίψει την εξουσία του πονηρού. Οι πύλες του παραδείσου ανοίγουν και πάλι και ανάλογα με τον βαθμό τελειότητας που είχαν στη ζωή, οι ψυχές που οδεύουν προς τα εκεί συναντούν μικρότερα ή μεγαλύτερα εμπόδια στο δρόμο τους. Στο κέντρο, το πυρ του νητρικού άλατος ξεπηδά σαν αστραπή αναγνώρισης. Είναι το μυστικό άλας πυρ των αλχημιστών. Με την ανταρρυσία του, ο Σφόρος προκάλεσε τέτοιο χάος στη νέα κατοικία του, ώστε ο Θεός αναγκάστηκε να δημιουργήσει τον ορατό και απτό κόσμο από το χάος αυτό μέσα σε 6 μέρες. Όμως ο κόσμος είναι τόσο πρόχειρος και εφήμερος που ο Σφόρος δεν το βρίσκει ελκυστικό και τον εγκαταλείπει. Δημιουργείται τότε νέος κυβερνήτης, ο Αδάμ, σαν επιτομή του σύμπαντος κόσμου. Τα 7 πνεύματα φανερώνονται με τις πλανητικές δυνάμεις που σχηματίζουν τον τροχό της αγωνίας στα απότατα όρια της φύσεως. Ο Αδάμ που πλάστηκε αγνός και τέλειος βρίσκεται στο σημείο που ο θείος κόσμος των αγγέλων τέμνει τον σκοτεινό κόσμο του πυρός. 3 πλάσματα τον διεκδικούν. 1. Η Σοφία, S, σύντροφος της νιώτης του. 2. Ο Σατανάς, S, από κάτω. Και 3. Το πνεύμα του κόσμου τούτου που εδώ απεικονίζεται με τις αστρικές επιρροές. Κάτι πρέπει να τον αναγκάσει να πάρει μια απόφαση και έτσι έρχεται ο πειρασμός στο δέντρο της γνώσης. Τα 2 S, Σοφία και Σατανάς, είναι τα φίδια που μπλέκονται αντικριστά στο κηρύκιο του Ερμή και πρέπει να ενωθούν. Ο Αδάμ δυστυχής μετά την πτώση, έχοντας πια χάσει κάθε τι καλό, κάθε τι που άξιζε τον κόπο, κοίται σαν νεκρό στις εσχατιές του πνεύματος του κόσμου τούτου. Η Σοφία τον έχει εγκαταλείψει, επειδή και εκείνος την απαρνήθηκε και την εγκατέλειψε. Είναι απελπισμένος και κοίται σχεδόν κάτω από τη γη, αντί να στέκει πάνω της και να την κυβερνά. Όλα τα άστρα τον βομβαρδίζουν με τις επιρροές τους. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν μετά το προπατορικό αμάρτημα, πριν ακούσει τον λόγο του Ελέους ότι εκείνος που θα γεννηθεί από γυναίκα θα συντρίψει το κεφάλι του Όφεως. Ο λόγος του Ελέους, ο Ιησούς, έχει ανασηκώσει τον Αδάμ, που τώρα πια στέκει στην βάση ενός πύρινου τριγώνου της ψυχής του, πάνω στη γήινη σφαίρα. Από πάνω του, στη βάση του υδάτινου τριγώνου, είναι το σημείο του λυτρωτή. Όταν τα δύο αυτά τρίγωνα μπουν τελείως το ένα μέσα στο άλλο, στο σημείο αστεράκι, το σπουδαιότερο σημείο του σύμπαντος, το έργο της αναγέννησης και της επανένωσης με τη Σοφία θα ολοκληρωθεί.